Καλησπέρα, Μανώλης εδώ. Σήμερα θα δείξω Manual Flash και συγκεκριμένα το SK402. Θα δείξω και πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο Studio Flash. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάμε στην προστινή όψη του Studio Flash. Εδώ πέρα έχουμε το Reflector, ο οποίος ο συγκεκριμένος δεν είναι ο δικός του. Ο δικός του είναι ο standard reflector που έρχεται μέσα στο κουτί. Αυτός είναι ο DR6. Για να βγάλουμε το reflector πατάμε αυτό εδώ το σιδεράκι. Κρατάμε το reflector έτσι και στρέφουμε προς αριστερά. Και ξεκουμπώνει. Γιατί έχω πάρει αυτόν το reflector. Γιατί θέλω να κουμπώσω κάποια αξεσουάρ. Και είναι αναγκαστικά πρέπει να πάρουμε αυτόν αν θέλουμε να τα κουμπώσουμε. Γιατί δεν κουμπώνουν στον standard. Οπότε θέλουμε λίγο πιο μεγάλη διάμετρο. Αυτό είναι. Πολύ καλή απόδοση όλα ο συγκεκριμένο. Έχω δουλέψει αρκετού, αλλά ο συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ. Συν ότι μπορούμε να βάλουμε ό,τι αξεσουάρ θέλουμε εμεί εδώ πάνω. Το αφήνουμε στην άκρη. Και εδώ είμαστε στο μπροστινό μέρο του Studio Flash. Εδώ πέρα έχουμε ίσως μία από τις μεγαλύτερες, αυτή η μεγαλύτερη λάμπα πιλότου που έχω δει είναι 150W σε ένταση ενώ έτσι σε ειναι είναι 150W η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ μεγάλη και προεξέχει κιόλα. θα τη βγάλω να τη δείτε σε περίπτωση όλας που χαλάσει ή σπάσει θα μπορείτε να την προμηθευτείτε από ένα φωτογραφικό κατάστημα γράφει πάνω και τον κωδικό δηλαδή θα την ξανακουμπώσουμε Ακριβώς από πίσω είναι η φλασόλα μα που στο συγκεκριμένο Studio Flash και, η, και το Modeling Light και η φλασόλαμπα είναι γυμνά, δεν υπάρχει κάποια προστασία, οπότε θέλει προσοχή καθώς κουμπώνουμε και ξεκουμπώνουμε πράγματα, όχι μπαμ, μπουμ, μπαμ, δεν αμήν τίποτα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί έχουν, έχουν, είναι ευαίσθητα τέλο πάντων. Έχουμε Bowens Mount, τι άλλο θα μου πεις. Μπορούμε να κουμπώσουμε softbox, beauty dish, snoot, bandor, ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Ακριβώς από πίσω υπάρχει και αυτό εδώ το κάλυμμα, το οποίο είναι μεταλλικό, και υπάρχει ένας ανεμιστήρας μέσα εδώ, έξυπνο, ωραίο αυτό που έχουν κάνει, για να βγαίνει όλος ο, ζωστό, όλος ο ζεστός αέρας μέσα από το φλάσ, από αυτές εδώ τις τρύπες, πολύ βασικό, ανεβάζει θερμοκρασία το φλάσ, πέφτει η απόδοση, είναι νόμος, οπότε ο ανεμιστήρας Κάνει πολύ καλή δουλειά ο συγκεκριμένο. Τα έχω δουλέψει σε θερμοκρασίε, τα έχω πιέσει κιόλα. Είναι πολύ, πολύ αποδοτικά. Θα το ξανακουμπώσουμε. Πολύ απλά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά αυτή τη φορά θα το πάμε προς τα δεξιά. Έτσι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ποιότητα κατασκευής. Όλο του το σώμα είναι από αλουμίνιο και αυτό είναι πολύ ωραίο, στη βαρό βαρός είναι 2 κιλά όχι δεν το λες και βαρύ πολύ καλό, πολύ καλό για να το μεταφέρουμε αν θέλουμε κάπου πλαστικό έχουμε μόνο σε αυτό εδώ το σημείο που έδειξα μπροστά και τη λαβή του εντάξει και το bracket δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά λοιπόν θα ξεκινήσουμε από το bracket το bracket κρατάει το studio flash φυσικά είναι από πλαστικό, καλή ποιότητα όμω για να αντέξει. Αντέχουν δηλαδή αυτά. Δεν είναι πλαστικά κοινά. Ακούμε πλαστικό και λέμε Α, δεν κάνει, είναι για πέταμα. Όχι, τα συγκεκριμένα είναι επεξεργασμένα για να κρατάνε, είναι πάρα πολύ καλά. Απλά σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, γιατί κάποιο όταν βλέπει Studio Flash και λέει Α, είναι πλαστικό, ε, σημαίνει ότι δεν είναι και καλό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτά τα πλαστικά έχουν επεξεργαστεί για να αντέχουν και σε άλλες εταιρείε έτσι, όχι μόνο, σε, μόνο στην κόντοξ Ακριβώς από πάνω υπάρχει μία βιδούλα, η οποία από εδώ, μία αποδοχή, μια υποδοχή υπάρχει βασικά, η οποια απο εδω μια μια περνάμε την ομπρέλα μας, όποια ομπρέλα έχουμε μπορούμε να τη βάλουμε από εδώ πέρα και να σφίξουμε τη βίδα, ωραία αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, και να σταθεροποιήσουμε την ομπρέλα για να μην μας φύγει, οπότε να έχετε υπόψη ότι εδώ πέρα τοποθετούμε την ομπρέλα από εδώ πιάνουμε το studio flash είναι η λαβή του δηλαδή πάμε τώρα και από πίσω εδώ πέρα είναι η λαβή η οποία την ξεβιδώνουμε για να μετακινήσουμε σε όποια αγωνία θέλουμε εμείς το studio flash βέβαια δεν μπορούμε να το βάλουμε έχει κάποια σκαλοπατάκια εδώ Δεν ξέρω αν ακούγεται κιόλα. Δεν είναι δηλαδή Δεν μπορούμε να το βάλουμε χιλιοστά χιλιοστά Έχει κάποια δοντάκια που κλειδώνει Σφίγγουμε Αυτό νομίζω είναι το τέρμα Σφίγγουμε το τη λαβή μας Και κάθεται εκεί Ωραία Αν θέλουμε να αλλάξουμε δηλαδή γωνία Μύρες δηλαδή με λίγα λόγια αν το πάμε μία και κάτω Εντάξει, πλαστικό είναι και αυτό. Τέλεια. Θα το λύσουμε ξανά. Θα το ξαναβάλουμε στη θέση του. Οπότε από εδώ σφίγγουμε, ξεσφίγγουμε το Studio Flash. Για να το βάλουμε όπου μας βολεύει μας. Όπως γίνεται άλλωστε σε όλα τα Studio Flash θα μου πεις τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά όλα απλά. Πρέπει να το πω για κάποιους που θέλουν να μάθουν έστω τα βασικά, έτσι. Τι είναι το καθένα κτλ. Γι' αυτό κάνω και αυτό το βίντεο. Δεν το κάνω γιατί εγώ ξέρω. Ξε... Εγώ ξέρω φυσικά πώς δουλεύουν τα πάντα. Ακόμα και να τα λύσω ξέρω. Απλά το θέμα είναι ότι κάποιοι θα πρέπει να μάθουν κάποια πράγματα, δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Το άλλο, γι' αυτό έκανα και αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θα συνεχί... Νομίζω ότι τα έχουμε πει αυτά. Είπαμε για την ποιότητα κατασκευής. Να πάμε να ανοίξουμε και το Studio Flash. Λοιπόν, στην αρχή είπα ότι είναι manual. Τι σημαίνει manual, σημαίνει ότι δεν υπάρχει TTL. Τα πάντα τα κάνουμε χειροκίνητα και ασύρματα φυσικά, έτσι. Απλά δεν υπάρχει, ε, δεν υπάρχει TTL. Καλύτερα, πάλι καλά δηλαδή, TTL δεν δουλεύω ποτέ τα Flash μου, ούτε πρόκειται να τα δουλέψω. Μόνο manual, μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να βγαίναν τα πάντα χειροκίνητα, manual και τι στον κόσμο. Δυστυχώ δεν υπάρχει. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να είναι τα πάντα στο αυτόματο. Δεν το προτιμάω σε τίποτα, σε, σε ό,τι αγοράζω. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι προσωπική γνώμη τώρα. Εδώ πέρα έχουμε το ρεύμα, το Studio Flash, το οποίο έχει διάμετρο το συγκεκριμένο 5 μέτρα, αρκετά μεγάλο για να τα βάλουμε στα στούντιο στον χώρο που έχουμε και μακριά από τις, με τις μπρίζες θα είναι οκ okay δηλαδή η διάμετρο. Βάζουμε το καλωδιάκι εδώ. Ε, ακριβώς εδώ από πάνω. Το έχω βγάλει για να το δείξω πρώτα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ έχουμε ένα σακουλάκι που είναι μέσα στο κουτί του Studio Flash και έχει δύο ασφάλειες. Φαίνεται. Νομίζω το βλέπετε. Ωραία. Τι κάνουν αυτές οι ασφάλειες. Σε περίπτωση που καεί κάποια ασφάλεια του φλάς η οποία βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ πέρα έχει ένα πλαστικό με μία σχισμή, βγάζουμε το καλώδιο και αφαιρούμε αυτό το πλαστικό και τοποθετούμε την ασφάλεια. Σε περίπτωση που έχουμε καμία αύξηση ξέρω εγώ, του ρεύματος και τα λοιπά, για να μην καεί το στούντιο flash, θα καεί η ασφάλεια, θα προστατεύσει το στούντιο φλα. αυτό είναι πολύ ωραίο και σε όλες τις συσκευέ βασικά τις ηλεκτρονικές υπάρχει πάντα μια ασφάλεια. Πολύ καλό αυτό που έχουν κάνει. Οπότε αν καεί και όλα δεν λειτουργεί το Studio Flash, θα το καταλάβετε. Θα την βγάλουμε, θα την αλλάξουμε, πανεύκολα, δεν χρειάζεται να το πάτε σε κάποιο τεχνικό. Βγάζουμε το καλώδιο, βγάζουμε το πλαστικό και το αλλάζουμε. Γι' αυτό υπάρχουν και μέσα στο κουτί. Αλλιώς δεν θα, δεν θα τα δίνανε. Κουμπάκι, power και power off on. On off βασικά, να ανοίξει το Studio Flash. Θα πούμε πρώτα για τις θύρες και μετά θα το ανοίξουμε. Εδώ πέρα έχουμε δύο θύρες οι οποίες είναι για παλιότερα συστήματα της Godox ασύρματα. Η μία είναι jack 3,5 χιλιοστά. Εδώ για όποιους δεν ξέρουν βάζουμε το καλώδιο μαζί με τον πομπό το αντίστοιχο στη φωτογραφική μηχανή για να μπορέσει να συγχρονίσει το flash αν έχουμε παλιότερα συστήματα. Ακριβώς δίπλα έχουμε μία θύρα USB όπου συγκεκριμένη λειτουργία σύρματα και εδώ είναι για να κάνουμε συγχρονισμό του flash. Βάζουμε τον πομπό εδώ πέρα τους πιο παλιούς της Godox. Νομίζω δεν ξέρω αν, αν πλέον τους, τους λειτουργούν αλλά πρέπει να το πω. Κομπώνουμε τον ένα πομπό εδώ, το άλλο στη φωτογραφική μηχανή για να δουλέψει ασύρματα, να συγχρονίσει δηλαδή πάλι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και το Studio Flash. Ακούσαμε και τον ήχο, μα καλωσόρισε, μα λέει: Φίλε, ανοίξαμε. Ωραίο, αυτό είναι η ένδειξη του ήχου που λένε οπτικού ήχου. Ότι μα δείχνει ότι έχει ανοίξει. Και θα ξεκινήσουμε από τα κουμπάκια. Ε, θα ξεκινήσουμε από την οθόνη. Η οθόνη, καταρχά, είναι πάρα πολύ καθαρή συγκεκριμένη και έχει και μπόλικη να το πω έτσι ένταση. Φωτίζει δηλαδή πάρα πολύ και μπορεί να τη διαβάζετε και από απόσταση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάτε στο, στα 10 εκατοστά. Για να δείτε ε, τι ένταση έχετε και τα λοιπά φαίνεται από αρκετά μακριά και το βράδυ ακόμα καλύτερα. <coughs> Οπότε θα ξεκινήσουμε από τα κουμπάκια τα οποία το πρώτο μας κουμπάκι είναι το GR Channel έχουμε Group και Channel. Αν το πατήσουμε μία φορά μπορούμε να αλλάξουμε το Group από εδώ θα το βάλουμε από το A, B, C. Ό,τι θέλουμε μέχρι το E νομίζω είναι στο συγκεκριμένο. Ναι. Και μετά από το 0 μέχρι το 9 το συγκεκριμένο. Πατάμε OK. Εάν το πατήσουμε κρατημένο. <στονίκρισμα> δεν ξέρω αν φαίνεται. <στονίκρισμα> φαίνεται. Τέλος πάντων. Φαίνεται είναι πάνω αριστερά. Αναβοσβήνει. Για να, για να αλλάξουμε από εκεί τα κανάλια μας το ορίζουμε από εδώ από το dial, από το 1 φερυπίν μέχρι το 32. Έχουμε 32 κανάλια. Δίπλα του έχουμε το κουμπάκι το οποίο είναι S1 και S2. Τι είναι αυτό το κουμπάκι. Λοιπόν, slave 1, slave 2. Τώρα ακριβώς από πάνω υπάρχει άλλο ένα ίδιο γιατί τα συγκεκριμένα τα έχω πάρει kit. Αλλά αν έχουμε άλλο ένα ίδιο studio flash ή οποιοδήποτε άλλο να είναι, σε, θα, θα βάλουμε αυτό σε slave 1, το άλλο σε slave 2 ή πάνω σε αυτό τέλο πάντων. Θα το συνδέσουμε και όταν φωτογραφήσουμε και πατήσουμε το κλικ, θα πάρει εντολή από αυτό το άλλο. Το άλλο φερειπίν μπορούμε να το βάλουμε σε λειτουργία TTL, εάν είναι TTL, ή σε μία άλλη ταχύτητα τέλο πάντων. Το ένα θα ανάψει στο 1 προς όπω όπως ειναι αυτό, το άλλο θα ανάψει στο 1 προς 8 αλλά θα πάρει εντολή από αυτό. Πολύ ωραίο. Οπότε μπορούμε να κουμπώσουμε ζευγάρια. Να πούμε αυτό το ζευγάρι με αυτό θα ανάψει αυτή την ταχύτητα και το άλλο την άλλη ταχύτητα. Θα μου πει χαίρο πολύ, το κάνω και από τον πομπό. Ναι, οκ. Okay. Εγώ όμω οφείλω να το πω ότι γίνεται και από τον πομπό γίνεται φυσικά, αλλά και από αυτό πάνω. Δίπλα του έχουμε το μπαζ. Πού τι κάνει το μπαζ. Το έχουμε πει και σε προηγούμενο και σε προηγούμενο βίντεο κλείνει, απενεργοποιεί τους ήχους του φλάς για παράδειγμα τώρα δεν ακούσαμε ήχο τώρα ακούσαμε και ένδειξη πολύ γρήγορη χρόνη επαναφόρτησης δεν το ζητάμε οπότε απενεργοποιούμε τον ήχο και, το, και ξανά το ίδιο το ενεργοποιούμε δίπλα του έχουμε το Modeling Light Mode Off το γράφει το οποίο έχει τρεις λειτουργίες. Εάν το πατήσουμε μία φορά, το ενεργοποιούμε, μπαίνουμε στη λειτουργία prop. Τι είναι η λειτουργία prop, το έχω ξαναναφέρει, αλλά θα το ξαναπώ. Έχουμε ένα τέτοιο studio flash. Ένα εδώ. Ένα έχω ακριβώς από πάνω του. Δύο studio flash. Τα βάζουμε, πάμε σε μία φωτογράφηση, ε, σε ένα στούντιο πουδήποτε θέλουμε εμείς τέλο πάντων. Δεν έχουμε φώτα, δεν θα φωνάζουμε Ψ, φέρε μπαλαντέζα, φέρε εδώ τις λάμπες, φέρε εδώ πέρα να φωτίσουμε για να κάνουμε τη φωτογράφηση στο μοντέλο. Αυτά δεν γινόντουσαν κάποτε. Τώρα πλέον έχεις αυτή τη λειτουργία, ανάβει λάμπα πιλότου, βάζεις ένα flash δεξιά, ένα δεξιά, ένα αριστερά, αλλάζει ένταση από το πομπό σου ή από εδώ άμα γουστάρεις χειροκίνητα, δεν χρειάζεται όμως, και ανεβαίνει και η λάμπα πιλότου μαζί με την ισχύ της έντασης του flash, βλέπεις που έχει σκιές και τα λοιπά, μετακινείς τα φώτα σου, στην ουσία είναι, σου δίνει μια ιδέα οπτικά πώς είναι εκείνη την ώρα το φως, που θα πέσει, που έχει σκιές. Αντί να έχεις λάμπες, φώτα και τα λοιπά από πάνω, ξέρω εγώ, αν έχεις θα είσαι αν δεν έχεις, δεν γίνεται χωρίς τη λάμπα πιλότου να δουλέψει. ούτε εστίες θα μπορείς να κάνεις, ούτε τίποτα. Γι' αυτό προτιμάμε τα Studio Flash. Άρα η πρώτη λειτουργία καθώς αλλάζουμε την ισχύ της έντασης του Flash, θα ανεβαίνει και ένταση η λάμπα, Οπότε θα φωτίζει τα πάντα για να δεις όπου να δεις όπου εδώ θέλω να το βάλω πιο δεξιά το φως. Εδώ έχουμε σκιά, εδώ πέρα έτσι, εδώ αλλιώς. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό, το δουλεύουν όλοι οι φωτογράφοι. Εγώ χωρίς αυτό δεν μπορώ να δουλέψω. Έτσι, είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα. Όταν μιλάμε για στούντιο φωτογράφηση. Είναι πολύ βασικό. Το ξαναπατάμε άλλη μια φορά. Και εδώ θα μας πάει στο χειροκίνητο, στο manual δηλαδή. Το minimum είναι 5% στο συγκεκριμένο flash. Οπότε μπορούμε από το 5% που είναι η μικρότερη ένταση, αυτή εδώ που βλέπετε αυτή τη στιγμή, θα γυρίσουμε το dial και θα το πάμε, πάει μέχρι 100%. Αλλά θα τα κάψουμε όλα εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το manual δηλαδή, το χειροκίνητο. Και αυτό ωραίο, το δουλεύω πάρα πολύ. Να πω ότι θέλω να μου φωτίσει λίγο εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται να τα κάνω όλα μέρα. Βλέπει, έχουμε αρκετέ λειτουργίε. Γι' αυτό μου αρέσουν τα Studio Flash. Έχουμε και αυτό, έχουμε και το άλλο. Τα έχουμε όλα. Και μετά, αν το ξαναπατήσουμε, το απενεργοποιούμε. Έτσι, μπαίνει, γίνεται off. Τελευταίο μα κουμπάκι είναι το test αν το πατήσουμε δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά να κάνει τεστ. Αυτό μας δείχνει ότι είμαστε ok. Σου λέει το Studio Flash δουλεύω. Το Dial. Πολύ βασικό. Θέλουμε να αλλάξουμε χειροκίνητα την ένταση. Για κάποιο λόγο. Ερχόμαστε από το Dial. Από, από δεξιά μειώνουμε την ένταση πάντα. Αυτά γίνεται βέβαια στα Studio Flash της Godox. Και από αριστερά αυξάνουμε την ένταση. Ε, μειώνουμε, α, μειώνουμε την ισχύ τέλο πάντων. Λοιπόν, από εδώ δηλαδή γίνονται όλα. Και αυτέ οι ρυθμίε δουλεύουν παράλληλα με αυτό. αλλά θέλουμε να κάνουμε αυτό. Μπα, που θα το γυρίσουμε από εδώ. Τώρα το συγκεκριμένο Studio Flash όπως βλέπετε ξεκινάει από το 1 προς 16 γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν απορία. Ρε φίλε που είναι το 128 που είναι το 1 προς 256 όχι τα συγκεκριμένα είναι manual δίνουν τη δυνατότητα 400W second αρκετά δυνατά και επειδή πάντα μιλάμε με αριθμού, το guide number του στο συγκεκριμένο studio flash είναι 65 και το flash duration είναι 1 προς 2000 του δευτερολέπτου μέχρι και 1 προς 800 του δευτερολέπτου στις πιο μεγάλες εντάσεις ε, το 1 προς 16 ξεκινάει το συγκεκριμένο studio flash όπως ανέφερα και κάτω δεν πάει παραπάνω οπότε σημαίνει ότι έχουμε κάποια ένταση που ίσω να μα ενοχλεί. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί. Γιατί αν βάλουμε κάποιο softbox, οποιοδήποτε. Θα κόψει ένα, δύο, τρία stop ανάλογα κιόλα το softbox. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά και διάφορε ποιότητε. Αυτό θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο κάποια στιγμή να το αναλύσω. Ε, οπότε θα κόψει και μερικά stop. Οπότε είμαστε ok. Κατά τη δικιά μου γνώμη. Έχει πάρα πολύ καλή απόδοση σε όλο το εύρος που το έχω το στάρι. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ για φωτογράφηση προϊόντων. Το έχω δουλέψει όμω και για πορτρέτα κτλ. Είναι αρκετά καλά, αξιόπιστα, δυνατά. Το κύριο, το, ε, το κύριο χαρτί του είναι ότι είναι δυνατά και έχει και ένα πράγμα το οποίο πραγματικά εγώ το λάτρεψα. Στο 1 προ 16 που είναι τώρα ο χρόνο επαναφόρτωση είναι 0,4 του δευτερολέπτου. Μιλάμε ότι είναι κάτω από το δευτερόλεπτο, κατά πολύ. Και στο 1 προς 1... Είναι 3 δευτερόλεπτα. Εντάξει, εκεί το λε και δεν το λε καλά. Βέβαια στο 1 προ 1 σε 400 watt ε, τέτοιο, δύσκολα ο άλλο θα πηγαίνει να φωτογραφίζει και ξανά και ξανά να βαράει ρήπε. Δεν γίνεται. Εννοείται ότι θα ζεσταίνεται κιόλα και γι' αυτό σου δίνει και 3 δευτερόλεπτα επαναφόρτηση. Υπάρχουν βέβαια και άλλα στο 2 φλάσι αυτή η χρόνη είναι πολύ κατώτερη, πιο κάτω. Εννοείται. Αλλά εδώ πέρα σου δίνει φίλε 400 watt second γρήγορη επαναφόρτωση, καλή ποιότητα κατασκευή. Ε, πολύ καλή θερμοκρασία χρώματο. 5600 συν πλήν 200 δεν ανεβαίνει πάνω από αυτό. Ό,τι τε και αν το έχω κάνει. Το CRI του είναι στάνταρ. Πολύ καλό, πολύ αποδοτικό. Τα χρώματά του πάρα πολύ πιστά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ πιστά. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Εγώ τα δουλεύω όπω είπα και πριν. Δύο έχω πάρει δύο από τα συγκεκριμένα τα δουλεύω πάνω σε softbox και συγκεκριμένα είναι πίσω μας ακριβώς είναι τα, 2290 ή 2090 δεν θυμάμαι μάλλον 2090 είναι ε, και είναι δεν παίζονται δεν, δεν παίζονται, ποιοτικά δεν παίζονται για αυτά που προσφέρουν λοιπόν αφού μιλήσαμε για πίσω για τα πάντα Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτό που είπαμε. Έκανε επαναφόρτωση. Αυτό είπα ότι είναι κάτω από ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, και αφού εδώ είναι στο 1 προς ένα, στην πλήρη ισχύ, πάμε να γίνει έκρηξη. Μπουμ. Τα ακούσατε. Πάρα πολύ γρήγορο. Σφαίρα πάει βασικά. τώρα το πιέζουμε έτσι, το, το, του πίνουμε το αίμα που λέμε. Και ακούστε πως κάνει. Τίποτα, σταθερό εκεί, σταθερό, βαράει. Έτσι γίνονται τα τεστ. Όχι μόνο με αυτό, τώρα έπρεπε να κάνω και κάποιες μετρήσεις, αλλά θέλουμε εδώ πέρα 50 ώρες να το κάνω αυτό το πράγμα. Θα μπορούσα να σας κάνω και μέτρηση για να βλέπατε, αλλά θέλει πολύ χρόνο αυτό. Δεν τον έχω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτά που δείχνω είναι πάρα πολύ βασικά και για κάποιον ειδικά που θέλει να αγοράσει κάποιο studio flash, να ξέρει τι γίνεται, να έχει μια ιδέα. Λοιπόν, μιλήσαμε για την ποιότητα κατασκευή, δείξαμε πώ δουλεύει, είπαμε για τα πάντα. Εδώ έχουμε και το cover του, το κάλυμά του δηλαδή. Θα το δείξουμε και αυτό, θα το κλείσουμε. Θα βγάλουμε το reflector, τώρα που μιλάμε εδώ πέρα έχει ζεσταθεί πάρα πολύ. Έτσι, φανταστείτε όταν δουλεύετε ώρες και κάνουμε φωτογράφηση και τα λοιπά. Είναι πρόβλημα. Λοιπόν, πολύ βασικό, το καπάκι μας θέλουμε να το μεταφέρουμε όμορφα και ωραία μέσα στη βαλίτσα του. Βάζουμε πάντα το καπάκι για να μην ακουμπήσει τίποτα. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι, προστατευτικό δηλαδή. Οπότε αν ακουμπήσει κάτι πέσει δεν χαλάει τίποτα. Είναι μέσα στο κουτί του στούντιο, έτσι το παίρνετε, Οπότε ξανακουμ... βλέπετε τώρα πώ είναι. Φανταστείτε τώρα να ήταν αυτό το πράγμα γυμνό. Έτσι, γι' αυτό δεν ακουμπάμε. Και ειδικά όταν βάζουμε, όπω είπα και στην αρχή, shotbox κτλ. Πηγαίνουμε, προσέχουμε, το περνάμε από εδώ, πιάνουμε το studio flash να μην παίζει. Έτσι, κουμπώνουμε και προσέχουμε πώ κουμπώνουμε, Γιατί αν σπάσουν, βέβαια υπάρχουν ανταλλακτικά, αλλά δεν λέει κάτι, η προσοχή θέλει. Θα ανταμάθετε εύκολα με, με τον καιρό. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Το CRI του είναι εξαιρετικό. Μίλησα για το Flash Duration. θεμοκρασία χρώματο αρκετά καλή. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σταθερή στο συγκεκριμένο. Ενσωματωμένο σύστημα φυσικά ασύρματη λειτουργία 2,4 GHz. Δεν ξέρω αν το ανέφερα, δεν θυμάμαι. Αλλά μια και το θυμήθηκα, λέω να το πω. Οπότε, αν πάρουμε κάποιο πομπό, εγώ δουλεύω προσωπικά τον X Pro S που είναι και για τη Sony κιόλα ο οποίο είναι ο καλύτερο πομπό που έχω δουλέψει ποτέ. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό ο πομπό. Το κουμπώνουμε στη φωτογραφική μηχανή, συγχρονίζει αυτόματα και είμαστε ok. Αν δεν έχουμε κανένα από αυτά, δηλαδή αν δεν έχουμε το πομπό και έχουμε του παλιότερου, θα το βάλουμε σε αυτές, ε, εδώ, ε, στη USB και στο jack που έδειξα για να κάνουμε συγχρονισμό. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλους πομπούς. Αν έχουμε παλιότερους θα τα κουμπώσουμε εδώ. Λοιπόν, είπαμε για αυτά. 32 κανάλια, 16 groups νομίζω το ανέφερα. Το ρεύμα το είπα. Η ισχύ του είπαμε είναι 400W. Λοιπόν, νομίζω τα είπαμε όλα. Αυτό ήταν το Studio Flash της Godox, το SK402, manual. Δεν μας ενδιαφέρει το TTL, μακριά από μας το TTL. Όταν θέλουμε να γίνουμε επαγγελματίες και να λέμε, ξέρει κάτι, βγάζουμε φωτογραφίε και δείχνουμε στην κοινότητα και λέει wow, με έναν τρόπο έχει γίνει. Με το manual και το καλό φω. Manual και μόνο manual. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Ούτε για εμένα, ούτε για πολλού εκεί έξω, οι οποίοι είναι επαγγελματίε ή και μη επαγγελματίε, οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει φωτογραφία, καταλαβαίνουν, σου λέει για να ανέβουμε επίπεδο, πρέπει να πάμε. Σε studio flash, να έχουμε ωραία φώτα, όμορφα κτλ. Να τα δουλεύουμε και manual. Ακόμα και ένα speed light και αυτό manual. Τα πάντα manual. Ποτέ TTL. TTL μόνο όταν χρειάζεται. Δηλαδή, αν είσαι, είσαι φωτογράφο, ξέρω εγώ, event κτλ. Εντάξει, εκεί μπορεί ναι, να το δουλέψει. Αν και εγώ δεν θα το έκανα. Δεν, το κάνω, δεν κάνω το συγκεκριμένο είδος φωτογράφηση. Εγώ κάνω φωτογράφηση προϊόντων. Αλλά παρόλα αυτά μόνο manual. Τα συγκεκριμένα είναι πολύ αποδοτικά. έχουν δίνουνε πολύ ωραίες δυνατότητες. Οπότε το manual δεν έχει να μας δώσει κάτι. Έτσι και δηλαδή άμα ακούω ανθρώπους να λένε δεν έχει το Studio Flash manual. Λες και ξέρω εγώ έγινε ο κακός χαμός. Μακριά το TTL. Θα μάθουμε manual. Και εδώ πέρα θα μάθουμε και να φωτογραφίζουμε manual. Έτσι. Λοιπόν αυτό ήταν το βιντεάκι θα το κλείσω. Αν το είδατε όλο μέχρι αυτή την ώρα, αυτό που έχω να πω είναι ευχαριστώ. Κάτω στην περιγραφή του καναλιού θα βρείτε link για, τα όλα, για όλα τα social media. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο σύντομα. Να είστε καλά, γεια σας. Α, και για να μην ξεχάσω, το βλέπεις αυτό. Λέγεται manual ή αλλιώς εγχειρίδιο. Το διαβάζουμε. Τώρα θα κλείσω.